Καλησπέρα σα. Καλό Σαββατοκύριακο. Σάββατο σήμερα, 27 του Φλεβάρι. Μία μέρα πριν αποχαιρετήσουμε τον Φεβρουάριο, πριν αποχαιρετήσουμε τον Χειμώνα και πριν καλωσορίσουμε την Άνοιξη. Μια ελπιδαφόρα λοιπόν εποχή, την, κατά την οποία περιμένουμε φυσικά όλοι μα την απαλλαγή από αυτόν τον α, αόρατο εχθρό, τον COVID-19. Ε, το, την α, αρρώστια, νόσο, ίωση, δεν ξέρω εγώ, πανδημία που έχει φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή μα. Ε, ξεκινάμε λοιπόν αυτή την εκπομπή με πολύ ωραία διάθεση και με πραγματικά έτσι, ε, σκοπό να σα κρατήσουμε συντροφιά την επόμενη μία μισή ώρα πολύ θετικά. Με πλούσια θέματα. Με θέματα που πραγματικά θέλουμε να πιστεύουμε πώ θα σα εντυπωσιάσουν. Γιατί σε αυτή την εκπομπή, έτσι πολύ σύντομα, θα σα προλογίσω για το τι πρόκειται να σα παρουσιάσουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να συνδεθούμε με το Λιτσιρούδη και να συζητήσουμε μία ακόμη έρευνα. Γύρω από τα ζώα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι με ενημερώνουν από το κοντρόλ. Από τα αγαπημένα μας τα ζω. Επίσης σε αυτή την εκπομπή θα μοιράσουμε πολύ ωραία θετικά μηνύματα συγγνώμη, με τη βοήθεια του Σταύρου του, Πλουμ, του Πλουμιστού, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πώς μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι και με αυτόν τον τρόπο να καταφέρουμε και να κερδίσουμε 7 χρόνια επιπλέον ζωή. Βεβαίω, Μιχάλη μου. Συν 7. 7+ χρονάκια. Θα βάλουμε στην ζωή μα. Εάν δούμε το βίντεο που θα σα δείξουμε, αν δείτε εσεί δηλαδή το βίντεο που θα σα δείξουμε σε λίγο, γιατί εμεί το έχουμε δει ήδη. Ε, εγώ είμαι στην 7 τώρα. Δηλαδή με 31 ε, ήταν ας πούμε, να αποδημήσω ισκύριον στα 100, τώρα θα αποδημήσω στα 107. Αν. Γιατί με τι εξελίξει στην α, επιστήμη, δεν ξέρω να σα πω την αλήθεια, μπορεί να το γλιτώσουμε κι αυτό κάποια στιγμή ναι, μπορεί να με ξαναπαναφέρετε στη ζωή, επιστήμονες, Όπω τα ζώα, αυτά που θέλετε να επαναφέρετε την άλλη φορά. Λοιπόν, επίση θα γνωρίσουμε μία γοργόνα. Ναι, είναι γεγονό. Θα σα πω ότι είχα προσωπική εμπειρία. Γνώρισα η ίδια την συγκεκριμένη γοργόνα, η οποία ζει στην Καραϊδική. Θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ιστορία τη, να δούμε ε, τελικά έτσι, μια και είναι ένα σπάνιο είδο, το οποίο δεν το ξαναεπανέφεραν στη ζωή οι επιστήμονε, αλλά από μόνη τη δημιούργησε, έτσι βγήκε από του ωκεανού εκεί πέρα και δημιούργησε μια υπέροχη ιστορία δίπλα στα παιδιά και δίπλα ε, σε όσου την έχουν ανάγκη. Ε, ναι, βεβαίω. Τώρα μου λέτε τι μα λέει η Λίτσα. Θα τα δείτε, θα τα δείτε στη συνέχεια. Θα δούμε ένα ακόμη θεατρικό αποκριάτικο σε συνεργασία του Διπεθέ με καλλιτέχνε τη uh, Κοζανίτικη Αποκριά. Και πολλά ακόμη θεματάκια. Τώρα όμω, σήμερα έχουμε πολλέ παγκόσμιε ημέρε. Δεν ξέρω τι του πιάσανε. Βγήκαν εκεί πέρα στον ΟΗΕ από τη χειμερή ανάρκη που είχαν πέσει. Ε, γλεντήσανε ότι ήταν να γλεντήσουν Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά κτλ. Και, τα λοιπά. και επανήλθαν. Με συγχωρείτε τώρα, Βόγκ Κοϊφούρ, η επιμέλεια των μαλλιών μου, έκανα τα κοτσιδάκια μου. Αλλά πριν βγω, δεν πρόλαβα να χτενίσω την υπόλοιπη την κόμη, την οποία τη φόρεσα έτσι εδώ πέρα. Θα τη χτενίσω on air, χρησιμοποιώντας το καταπληκτικό monitor που με δείχνει περίεργη. Δεν μ' αρέσω. Πάω να καθίσω. Πάω να καθίσω. Έχουμε γιορτή, έχουμε παγκόσμιε ημέρε. Έχουμε πολλά γεγονότα του σαν σήμερα. Έχουμε πράγματα και θάματα να δούμε σε αυτή την εκπομπή. Γι' αυτό πρέπει να τα πω όλα γρήγορα και να ξεκινήσω στέλνοντα τι ευχέ μα στον Ασκληπιό, στην Ασκληπία, στο Λέανδρο και στη Λέανδρα. Λεάνδρα που έχουν σήμερα την τιμητική του. Όσοι ακούτε λοιπόν σε αυτά τα ονόματα, χρόνια σα πολλά, χρόνια σα καλά, να είστε γεροί και γιορτάστε το έτσι συντηρητικά. Φέτο ακόμη, γιατί από του χρόνου. Χαμό θα γίνει. Σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι, έχουμε Διεθνή ημέρα της Πολικής Αρκούδας. Μόνο για την Πολική Αρκούδα δεν έχουμε πει με τον Τόλι. Α, θα σας πω εγώ λοιπόν μόνη μου τώρα εδώ πέρα πληροφορίες για αυτή τη συγκεκριμένη Διεθνή ημέρα, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 του Φλεβάρη, σταθερή ημερομηνία του εορτασμού τη, με πρωτοβουλία της Διεθνού των Πολικών Αρκούδων, ενό οργανισμού που εδρεύει στη ΣΥΠΑ και έχει σκοπό να ενημερώσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για του κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί τη πολική αρκούδα, από την κλιματική αλλαγή και το συνακόλουθο φυσικά λιώσιμο των πάγων. Η οργάνωση λοιπόν καλεί τον κόσμο να συμβάλλει έστω και για μία ημέρα στην προστασία τη πολική αρκούδα. Για να δούμε τώρα εμεί εδώ από Δυτική Μακεδονία τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατέψουμε την πολική την αρκούδα. Μειώνοντα, αν μειώσουμε λοιπόν τι ε, εκπομπές εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα, οι οποίε συμβάλλουν και καθοριστικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Άρα για μία μέρα μπορούμε να μην κυκλοφορήσουμε. Μία ακόμη μέρα γιατί δεν κυκλοφορούμε που δεν κυκλοφορούμε. Νομίζω ότι η πανδημία έκανε καλό στι πολικέ αρκούδες. Μιχάλη μου, τι λε. Υπάρχει πρόβλημα. Τι, να, να, τι, ε, τι είναι αυτό πάλι <χι weiß not fluid> που πετάει. Τι είναι. Τερανόσαυρος. Πτεροδάχτυλος. Οι επιστήμονε από τη ΣΥΠΑ προειδοποιούν, παρακαλώ πολύ, ότι τα δύο τρίτα των πολικών αρκούδων που ζουν στον Βόρειο Πόλο και συγκεκριμένα στην Αλλάσκα, στο, στο, στον Καναδά, στη Ρωσία, στην Γρυλανδία και την Ορβηγία, ενδέχεται να εξαφανιστούν μέχρι και το 2050. Δηλαδή, σε 30 περίπου χρόνια από τώρα, μπορεί να μην υπάρχουν πολικέ αρκούδε, αν συνεχίσουμε έτσι. Ενώ ο συνολικό πληθυσμό του υπολογίζεται σε 25.000. Σήμερα έχουμε ημέρα ευαισθησία για την ανοσμή. Η ανοσμία η οποία και αυτή σχετίζεται με τον COVID. Όλα σχετίζονται με τον COVID. Όταν έχεις COVID, λένε, δεν μπορείς να μυρίσεις και να γευτείς. Ορίστε. Όχι, δεν είναι. Η μέρα αυτή ήταν από πιο πριν α, καθιερώθηκε. Και πώ καθιερώθηκε τώρα αυτή η μέρα και γιατί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε γύρω από την ανοσμία. Να σα πω, βεβαίω, φυσικά ότι η ανοσμία είναι η απώλεια τη όσφρηση, είτε είναι πρόσκαιρη είτε είναι μόνιμη, που μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα ενό ανθρώπου. Για παράδειγμα, η απώλεια τη όσφρηση η οποία συνδυάζεται και με τη γεύση, δημιουργεί κινδύνους ακόμα και στη διατροφή του ατόμου που πάσχει από ανοσμία. Κίνδυνοι για την υγεία και τη ζωή των πασχόντων από ανοσμία δημιουργούνται και από την διαρροή επιβλαβών αερίων και εκδήλωση πυρκαϊών. Γιατί Ρε, παιδί μου, δεν μυρίζει τον καπνό. Άρα μπορεί να είσαι μέσα σε ένα μέρο που καίγεται και εσύ επειδή δεν μυρίζει τον καπνό να μην το έχει καταλάβει. Ή επίση να είναι κάποια περιοχή που έχουν βγει τοξικά αέρια. Εσύ όμω επειδή έχει ανοσμία δεν μυρίζει τοξικά αέρια. Μολύνεσαι όμω, παθαίνει το αυτό. Και μετά λε μα από πού. Πα, πα, πα πας πάνω στον Άγιο Πέτρο. Και λε στον Άγιο Πέτρο δεν κατάλαβα από τι έφυγα. Σου λέει δεν μπορούσε να μυρίσει γι' αυτό. Τώρα, εγώ τα κάνω λίγο πιο καταλαβαίνετε χιουμοριστικά, παρόλα αυτά όμω είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Έρευνε έχουν δείξει ότι οι υπάσχοντε από ανοσμία ενδέχεται να παρουσιάσουν τάσει κατάθλιψη, εντάξει, και οι υπάσχοντε από ανοσμία τάσει κατάθλιψη, εξαιτία τη κοινωνική απομόνωση τη οποία βιώνουν. Γιατί δεν μπορούν να βγουν έξω, αφού δεν μπορούν να μυρίσουν. Ε. Βέβαια, σε έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να μυρίσει, μπορεί να, να κάψει, μπορεί να κάψει το φαγητό του. Δεν δεν το καταλάβει, δεν μυρίζει. Καμένο, πηγαίνει ξαφνικά, βλέπει καμένο φαγητό. ναι. Επίση, αυτή η μέρα, πώ τώρα ξεκίνησε, ξεκίνησε για να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για το πρόβλημα αυτό και συγκεκριμένα ο Αμερικανό Ντάνιελ Σάιν, ο οποίο έπασχε από μία μορφή ανοσμία, δημιούργησε, ακούστε τώρα πώ τα social media μπαίνουν και παίζουν επίση ενεργό ρόλο στην uh, ζωή μα. Δημιούργησε λοιπόν στο Facebook μία σελίδα και ανακήρυξε την 27η του Φλεβάρη ω ημέρα ευαισθητοποίηση για την ανοσμία. Η προσπάθειά του, βέβαια, αυτή βρήκε υποστηρικτέ και φυσικά υποστηρίζεται και από ιατρικέ ενώσει αλλά και φιλανθρωπικέ οργανώσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάμε τώρα σε μια άλλη σημαντική παγκόσμια ημέρα που γιορτάζουμε σήμερα, Σάββατο 27 του μηνό. Βλέπετε εδώ τη σχετική φωτογραφία. Είναι παγκόσμια ημέρα κατάποση σπαθιών. Και όχι, α μην ξεκινήσουμε να παίρνουμε τα σπαθιά. Ορίστε. Κοίτα τώρα γιατί να βγάλει μια τέτοια παγκόσμια ημέρα κατάποση σπαθιών. Και σε πρώτη φάση να πούμε ότι μην το διακου... δοκιμάζετε στο σπίτι. Δεν πρέπει να το γιορτάσει δοκιμάζοντα να καταπιεί σπαθί, θα το γιορτάσει με άλλον τρόπο. World Sword Day. Λοιπόν, πάμε στην προηγούμενη. Στα σπαθιά, ναι. Το είπα στα αγγλικά. awards να... World, λοιπόν, Sallower's Day είναι αυτή η ημέρα και γιορτάζεται κάθε χρόνο, όχι στις 27, αλλά το τελευταίο Σάββατο. Όποτε πέσει το τελευταίο Σάββατο του Φλεβάρι, θα πέσει 20, θα πέσει 27, θα πέσει 24, θα πέσει 25, δεν ξέρω πότε θα πέσει. Η πρωτοβουλία τώρα να γιορτάσουμε αυτήν την ημέρα, θέλω να βλέπουμε και την ημέρα, αν μπορούμε. Κοντρόλ, ε, ευχαριστώ. Ανήκε ε, στην διεθνή και ανήκε ακόμη, βεβαίω, στη Διεθνή Ένωση Κατάποση Παθιών η οποία με πρωτοβουλία τη θέλει, σου λέει τώρα να αναδείξει αυτήν την πανάρχαιη η τέχνη του να καταπίνει σπαθιά που εμφανίστηκε στην Νότια Ινδία πριν από το 2000 π.Χ. Κατάπιναν εκεί η σπαθιά αυτή. Τώρα, πώ ξεκίνησε ο πρώτο να καταπιεί σπαθί, θα σας γελάσω. Και στη συνέχεια αυτή η πανάρχη λοιπόν, τέχνη κατάποσης σπαθιών ε, μεταδόθηκε και επεκτάθηκε στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Ελλάδα φυσικά, γιατί σου λέει ο Έλληνας δεν μπορεί αυτή να καταπίνουν σπαθιά και εγώ να μην καταπιώ τίποτα, και στη Ρώμη. Στη σύγχρονη εποχή έγινε γνωστή μέσα από το τσίρκο και του ζογκλέρ που έδιναν παραστάσεις α, για αρχή στους δρόμους και έπειτα έτσι σε οργανωμένους θειάσους. Οι βιρτουόζοι της κατάποσης των σπαθιών, εκτός από το να εξασκούνται στο παράξενο αυτό και επικίνδυνο χόμπι τους, έχουν συνεισφέρει, θέλω να σας πω, και στην πρόοδο της ιατρικής. Πού πάει εμένα το μυαλό μου, χωρίς να διαβάζω τα σκονάκια μου. Π.χ. η γαστροσκόπηση, που σου βάζουν ένα σωληνάκι από το στόμα και κατεβαίνει, δεν παίρνει μέχρι το σταμάχι, μπορεί να ε, είχε σαν ε, πρότυπο, έτσι όσον αφορά... Τι λειτουργεί, το πώ θα γίνει πρακτικ... Πρακτικ... πρακτικά την κατάποση σπαθιών. Γιατί σου λέει, Πώ μπαίνει το σπαθί μέσα και δεν κόβει τα άλλα όργανα, Έτσι και εμεί θα βάζουμε ένα σωληνάκι και θα φτάνουμε μέχρι το στομάχι χωρί να επηρεάζουμε τα υπόλοιπα. Και Ορίστε. Και στην, και στην Brazers. Δεν το έχω. Τι. Κατάποση σπαθιών. Κατάποση άλλων πραγμάτων. Ναι, τέλος πάντων, πάντως, αυτή η τέχνη συ... 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 Ε... είχε συνεισφορά και στην ιατρική πρόοδο. Για παράδειγμα, πάμε τώρα να δούμε το παράδειγμα. Έτσι και είναι αυτό που είπα, πραγματικά. Ναι ρε παιδιά. Λοιπόν, για παράδειγμα, το 1868, ένας από αυτούς που κατάπιναν σπαθιά, βοήθησε τον Δόκτορα Άντολφ Κρούσμαουλ στο, στη Γερμανία να αναπτύξει την πρώτη μέθοδο ενδοσκόπησης. Άτσα. και ένα συνάδελφό του το 1906, που, είχε, κατάπινε και αυτό σπαθιά, υποβλήθηκε στο πρώτο ισοφαγικό καρδιογράφημα από τον Δόκτωρ Κέμερ στην Ουαλία. Έτσι λοιπόν, αυτοί πήγαν, πήγανε και κάνανε, σου λέγω, μπορώ να το καταπίνω το σπαθί, φέρε μου να καταπιώ και άλλα πράγματα, να βοηθήσει στην ιατρική εξέλιξη. Της, της ιατρικής επιστήμης. Και σήμερα, Παγκόσμια ημέρα μη, καπα... ο, μη κυβερνο... κυβερνητικών οργανώσεων, φυσικά για να τιμήσει τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και να υπενθυμίσει την παγκόσμια κοινότητα την φιλανθρωπική τους δράση. Τα γιορτάσαμε όλα αυτά, πολύ ωραία. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι αυτά τα γεγονότα που σημάδεψαν, που σημάδεψαν την ιστορία και πραγματοποιήθηκαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το μακρινό 1869, Τότε 27 είχε ο Φλεβάρη το 1869, όπου και εγκαινιάστηκε ο ατμοκίνητος αστικός σιδηρόδρομος Αθήνας Πειραιά, υπό την επωνυμία ΣΑΠ. ΑΕ, μετέπειτα η ΣΑΠ. Επιβάτες λοιπόν στο πρώτο δρομολόγιο είναι η Βασίλισσα Όλγα, μπήκε το εμπιστεύτηκε, και ο Πρωθυπουργό Αλέξανδρος Ζαΐμης. Ευτυχώς δεν ήταν ο... Ναι, ο επίτιμος, γιατί δεν ξέρω αν θα έφτανε ο ατμοκίνητο αυτό, το, ο, ο αστικός σίδηρη, ναι, στον προορισμό του. Λοιπόν, επίση ήταν μέσα υπουργοί, στρατιωτικοί, διπλωμάτε και άλλοι επίσημοι. Το εμπιστεύτηκαν όλοι. Σου λέει: Θα μπούμε εμεί πρώτοι μέσα, που είμαστε και οι αρχηγοί του κράτους, έτσι, πολύ σημαντικά πρόσωπα, για να δείξουμε και στον κόσμο ότι μπορεί να ταξιδέψει με ασφάλεια. Έρχομαστε στο πιο κοντινά, δηλαδή περίπου 121 χρόνια πριν, το 1900 όπου 18 νεαροί ιδρύουν στο εστιατόριο Γκιζέλα του Μονάχου την ποδοσφαιρική ομάδα Bayern. Από τις πιο παλιές λοιπόν ποδοσφαιρικές ομάδες. Το 1900 ιδρύθηκε η Bayern από τους νεαρούς αυτούς σε ένα εστιατόριο. Μέσα σου λέει τι θα κάνουμε, δημιουργήσουμε την Bayern, τώρα η Bayern σαρώνει. Το 1953. Ε, αρχίζουν στο Λονδίνο με τη συμμετοχή και τη Ελλάδα οι συζητήσει για τη διαγραφή του γερμανικού χρέου. Η σχετική συμφωνία θα υπογεγραφεί στι 8 του Αύγουστου του, Αυγούστου, του ίδιου έτου. Ενώ το 1991 η κυρία Λέκα Παπαρίγα εκλέγεται Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ. Θα μου πείτε, Λίτσα, τώρα εντάξει, αυτό είναι σημαντικό. Μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό όσο φαίνεται, αλλά αν το δούμε από την πλευρά του ότι η κυρία Παπαρίγα ήταν η πρώτη γυναίκα στην αρχηγός, έτσι στην ηγεσία του συγκεκριμένου κόμματος, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό γεγονός. Η νέα λοιπόν Γενική Γραμματέας υποστηρίχθηκε από τη λεγόμενη Συντηρητική και Όλος Πτέρυγα της Κεντρικής Επιτροπής, με 57 ψήφους έναντι των 53 που συγκέντρωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, τον οποίο και υποστήριζε η πιο ανανεωτική πλευρά. Δηλαδή, οι συντηρητικοί ψήφισαν γυναίκα και η πιο προοδευτική και ανανεωτική πλευρά του συγκεκριμένου πολιτικού σχηματισμού ψήφισε άντρα. Ορίστε. Και το 2016 ο Κώστας Βουτσάς ντύθηκε γαμπρός για τέταρτη φορά, νυφεύθηκε την ηθοποιό Αλίκη Κατσαβού με κουμπάρα τη Μάρθα Καραγιάννη, ενώ το πολιτικό του γάμο τέλεσε τότε ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης. Θα σας πω βεβαίως πως 27 του ε, Φλεβάρι του 16 πανδρέφτηκε για τέταρτη φορά ο Κώστας Βουτσάς, ενώ 25 Φλεβάρι, αν δεν κάνω λάθος, του 19 ε, ή του 20 έφυγε από τη ζωή, δηλαδή... Γενικό Φεβρουάριο ήταν μήνα που σημάδεψε και τη ζωή και το θάνατο του αίμνηστου και μεγάλου αυτού ηθοποιού. Ε, Επίση θέλω να σα πω για μια και μιλάμε για το σαν σήμερα. Σαν χτε λοιπόν, 26 του μηνό, 26 Φεβρουαρίου του 2020, είχαμε το πρώτο κρούσμα COVID στην Ελλάδα. Από χτε μέχρι και σήμερα κλείνουμε ένα χρόνο COVID in Greece. Come to Greece για να τη βρει. <κλειά> <κλειά> ναι. Ε, δόξα τω Θεώ. Το πρώτο κρούσμα είναι καλά. Κάποια άλλα δυστυχώ δεν τα καταφέρανε Και εγώ τώρα πρέπει να αλλάξω τελείω κλίμα. Και να σα πω πώ ε, το τριώδιο, είπαμε, επισήμω άνοιξε. Την ερχόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη που μα έρχεται, ε, θα γιορτάσουμε επισήμω και την Τσίκνο Πέμπτη. Βεβαίω, όχι έτσι όπω. Ε, συν, ε, ε, ήθιστε να την γιορτάζουμε τουλάχιστον στην πόλη της Κοζάνης και στην ευρύτερη Δυτική Μακεδονία, στην Ξάνθη, ε, που αλλού έχουν έτσι καρναβαλικές πολύ ωραίες εκδηλώσεις και γιορτάζαν στην Πάτρα, βεβαίως, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο Ρέθινο κλπ. Ε, βέβαια, φέτος η αποκριά, το έχουμε πει, το λέμε, το διαβάζετε παντού, είναι διαφορετική. Η αποκριά όμως δεν θα λείψει και μέσω της τηλεόρασης του Φλάς, αλλά και μέσα από διάφορες δράσει δράσεις και Δραστηριότητε που έχουν ετοιμάσει τόσο οι φορεί τη πόλη όσο και το Διπεθέ Κοζάνη όσο και οι καλλιτέχνε τη Αποκριά. Θα σα πω λοιπόν πώ από την ερχόμενη Πέμπτη και συγκεκριμένα από την ερχόμενη Παρασκευή, μετά την Τζικνοπέμπτη, το πρόγραμμα τη τηλεόραση του Φλάσσα θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να έχετε την ευκαιρία να ζήσετε αυτό το ιδιαίτερο αποκριάτικο κοζανίτικο κλίμα τηλεοπτικά. Σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνη, κάθε βράδυ αμέσω μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Στι 10 και 4 περίπου θα μεταδίδονται ειδικέ εκπομπέ αφιερωμένε στην Κοζανίτικη Αποκρία. Ενώ μετά το τέλο αυτού, γύρω στι 11, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθούμε τι θεατρικέ παραστάσει των 10 τελευταίων ετών τόσο τη θεατρική ομάδα Κασμυρτζίδων. Α, όσο και του Μανώλη Μαρκόπουλου. Έτσι λοιπόν η αποκριά θα ε, ζήσει, θα πάρει σάρκα και οστά τηλεοπτικά α, μέσα από την συχνότητα του φυλάς. Και βέβαια έχουμε ξεκινήσει και εδώ από το like σε συνεργασία με τους καλλιτέχνες όπως είπαμε της Κοζανίτικης Αποκριάς και το Διπεθέ Κοζάνης την προβολή των 14 λεπτών θεατρικών, μίνι θεατρικών, τηλεοπτικών σειρών θα έλεγα αφιερωμένες και αυτέ στο τοπικό κοζανίτικο ιδίωμα, έτσι όλα αυτά που βλέπαμε στους φανούς, τραγουδούσαμε, κάναμε, βλέπαμε στις τέτρικες παραστάσεις, τώρα δεν θα είμαστε μέρος αυτού ε, ενεργά, αλλά θα είμαστε λίγο πιο παθητικά, αλλά παρόλα αυτά θα τα παρακολουθούμε, θα γελάσουμε, θα βιώσουμε όλο αυτό που μέχρι πρώτη μας, το κάναμε ε, live, έτσι, τέτα ο ένα κοντά στον άλλον, τώρα απομακρυσμένα. Απομακρυσμένα όμω και μέσα από αυτή την εκπομπή θα περάσουμε να δούμε ένα ακόμη θεατρικό σφινάκι του Διπεθέ Κοζάνη. Είναι σε κείμενα τη κυρία Δόρα Σχιαλβέρα. Είναι το θεατρικό που έπαιξε την περασμένη Τετάρτη. Προβλήθηκε λοιπόν στο επίσημο YouTube channel του Διπεθέ. Έχει τίτλο Η Σύνταξη. Παίζει η κυρία Δόρας Χαλβέρα, ο κύριος Δημήτρης Σινδούκας και ο κύριος Κωνσταντίνος Κοτούλας. Και λέει τώρα, τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι η σύνταξη του ανθρώπου, να το πω στα κοζανίτικα, να το πω στα νέα ελληνικά. Τι είναι ο άνθρωπος, είναι κοινό. Τι είναι η σύνταξη από τον ανθρώπου. Μ. Μέχρι πού μπορεί λοιπόν να φτάσει ο άνθρωπος για τη σύνταξη. Έχετε άγχος αν θα σας φτάσουν, λέει, οι παράδες για να βγάλετε το μήνα. μ μην αγχώνεστε ντύπ όλα αυτά, λένε. Εμεί θα σα δώσουμε όλε τι λύσει. Βεβαίω. Για αυτού που παίρνουν σύνταξη λοιπόν, για του συνταξιούχου ή για αυτού που ζουν με τη σύνταξη των συνταξιούχων. Ναι, θα δούμε εδώ πέρα ένα αποκλειστικό βίντεο για αυτό. Δεν το ζούμε λοιπόν, για να μάθετε να διαχειρίζετε τι παράδε σα και να μην χάσετε ποτέ την σύνταξή σα στι οθόνε σα. άρξει μια ώρα καρτιρό στην πλατφόρμα και κάνε τη σεύκη μου παν. Α, α, εγώ τώρα μόλι σεύκα. Καλησπέρα. Good afternoon. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Δεν ξέρω. Εγώ μια ζωή παίρνω λίγο πρωτήτρα στο ραντεβού. Να σώνω δηλαδή, σ όχι καν τίποτα σ άλλο. Γιατί μια ώρα, κύριε Φρέντι μου. Why? Τώρα έχουμε τηλεθεραπή. Καλησπέρα, λέω! Είστε always, δηλαδή έτσι πάντα Αδιασιά. Ε, αδιασιά δεν είμαι, αλλά να, χαλεύω να σώνω τις δουλειές Δεν τα καρτηρώ και Αχά! Τι γιατρέ, τρέμ, ε, κάτι σου Καλησπέρα. Τι, εγώ, γιατί, α, όχι, άμα είναι να έχω κάτι να με το πείτε. Α, ναι, 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 να το πείτε γιατρέ, δεν είναι σωστό. Καλησπέρα είπαμε. Α, καλησπέρα κύριε Μίκα, καλησπέρα, μαζάλσατε. Ναι, ε, καλησπέρα, όχι, να με συμπαθάς, εντάξει. Γιατί νόμιζα δεν ακούσκα. Please, please. Τέλος πάντων. Δεν έχω βγάλει καμία διάγνωση. Α, καλά. Αλλά άμα βγάλετε να με του πείτε, να ξέρω τι έχω. Ναι, ναι, θα σας πούμε. Θα σας πούμε. Oh my god. Για πείτε μου όμως, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ, τι είναι αυτό που σας έχει δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα του αποχωρισμού που έχετε. Εμένα, να σας πω γιατρέ. Μια διάσμονη είναι. Α, α, ναι, 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 μη αδειάζουν. Και τον Παντιλή έτσι τον άρεζαν. I don't like parsley. Μη θέλει καούρις. Ε, ό,τι να είναι. Άμα δεν έχει αδειάσμου, η κυφτέδα, δεν είναι η Α, κι εμένα η, η Αγγέλα έτσι έφτιανε. Αλλά τώρα κατήτσι να του κάνω μοναχός. Α, Αγγέλα. Εγώ, σιγά μη κάτσω να Μην αποσυντονίζετε σας παρακαλώ. Τέλος κύριε Αφρατή, σας ακούμε. We're listening. Άξινα σ' γιατρέμ. Εγώ τη είχα άντρα τον παντελή. Ο Παντελή, άμα τον ήξερε όντα ζούσε, ήταν ψυχαορδανάλατη. Αλλά πολύ καλό άνθρωπο. Τι εννοείται δηλαδή. Ε, να, τι να σα πω. Χατήρδη με χαλούσε. Ότι τον χάλιβα μη του φέρνε. Τον ήλεγα τη χαρά. Παντελή, τράβα στον μπακάλκου να μη φέρσει λίγο πιλτέ να ρίξει στο φα. Πάνιν ο Παντελή, με έφερνε τον πιλτέ. Το βράδυ. Το βράδυ. Ναι, αλλά την ίδια τη μέρα. Τι να κάνει. Άμα ήβρε καμιά παρέα του καφενείου, ξεστουχνιούν τα νικοί. Σύναζιν όχι ματούκου είχιν η Νταμιτζάνα και όντας νέσουνιν έρχονται πίσω αχνά τους παχνά τους. Ε, καλά κύριε Φαρτιμή, ήταν κοινωνικό ο άνθρωπος. Τι γαλέπτη να πιάσει δηλαδή. Άμα του είπαν, έλα κάτσε να συγκυράσουν μια ρακή, τι να τις προσβάλλει. Ε, πώς και δεν. Γιατί φαίνεται ότι αυτοί θα τον τραβούσαν από το πουδονάρ. Ε, πώς, μπορεί. Αυτό γίνονταν many times. Αυτό. Πολλές φορές. Ε, όχι πολλές, τσμψές. Γιατί άλλε φορέ αργούσαν λίγο παραπάνω. Ε, μια φορά θυμούμε του λέω Παντιλή, να παέντσε τη λαϊκή, να μην πάρει καμό αυγά. Τα μη χρεστού να φτιάσουν τα τραχανά. Ναι, φρωτή μου λέει. Τα παένω να σε φέρω ό,τι χαλεύσει. ο παντελή, τα αυγά και όσο να γυρίσει στο σπίτι, με αστουκτή είχαν βγει τα πλιά. Αργιουσίριου. Εμ όλα α. Έτσι από όχι μια και έφτιαχνε με τα τραχανά με τα θκάμα στα τα βγάστηρε. Μπράβο! Γερό νοικοκύρ! Καλά Η ζουίσκι! Ήγλυπιν πάντα τη μακριά παντελή μου. Για να σε δω να καταλάβει, μόλι πλιαρώνονταν από τη δουλειά, συλλογούνταν ότι δεν θα τον φτάσουν οι παράδε μέχρι να βγει ο μήνα. Και για να μην έχει αυτή μια τη σκασίλα, πάει νυν του καφενείου, μέχρι να σώσουν οι παράδε, και μόλι τσέσουνε, έρχονταν σπίτι και μίληγαν. Ευτυχώ μου. δεν έχω να μην φάει το άγχος για τις παράδε. Μια χαρά. Τώρα θέλει δάγκουνη και ρούφα, θέλει ρούφα και δάγκουνη. Διακρίνω έναν θαυμασμό για το σύζυγό σα, κύριε Εφρατή μου. Ναι, ναι, αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Γιατρέ, σίγουρα του πήρε το πτυχίο. Μα of course το έχω πάρει, γιατί ρωτάτε. Όχι, έτσι μου πήρε έργεια. So, πείτε μας λοιπόν, γιατί αποφασίσατε να βάλσαμε τον παντελή αφού πέθανε. Από την πολύ αγάπη σα γι' αυτόν. Τώρα εμεί γιατί συμπληρώνουμε εσένα δεν κατάλαβα, αλλά κορμό. What? Excuse me? Τι είπατε? Δεν ακού και τι καλά. Μια χαρά ακού την κέντρα, μια χαρά. τα καντίπουτα, κάτι σκάμ. Ναι, ναι, ναι. Ε, ναι. πείτε μα τι σκέφτεται και τον βαλσά μου σε τον παντελή. Ενδιαφέρομαι κι εγώ να μάθω. Η σύμπρε τι ενδιαφέρει, α? Θα ρίξει τα συμβαλσαμό Ε, ναι, πώ, ξέρει καμιά φορά τι γίνεται. Α, την πρεφάει αυτό του κυφτέδη. Για yeah, καλά, του Σκέφκα λοιπόν γιατρέ, ότι ο παντελή όντα ζούσιν, ήμασταν όλου πανί μη πανί. Δεν του να πόμνει καντίποτα. Όντα πέθανε, λέω, αφρατή, μην του βάντζε βαθά. Μην αράδαξουν τα γουμάρια. Έφτασε η ώρα ο παντιλή να πληρώσει για όλα τα έξοδα από την πλήρωση τη ζωή. Και έτσι τον κράτσα. Και παίρνω και τη σύνταξη. What? What? Τι εννοείται ότι παίρνετε ακόμα τη σύνταξη του παντελή. Εμ τι φτιάνω. Από τι θα ρίξουν τον κρατό, Γιατί μήπω δεν είχα τι να βάλω στην αγκουνή από τον καναπέ. Μια χαρά ταιριάζουν και τα μαξιλάρια. Αχ. Από τι θα ρίξει για τρέμι τσάκου είναι άγχο από χωρισμό, Από το άγχο μη χάσου τον παντιλί. And what else? Από το άγχο μη χάσου τη σύνταξη. Τα ακού, Αγγέλα, τα ακού. Και εσύ ούτε τη σύνταξη να μην πάρει. Έμπρεχε εσύ, λίμαρ. Μα τι λέτε τώρα, I'm shocked. Αχ, καημένη γιατρε, τζάμπα τα πτυχία κι εσύ. Σα παρακαλώ. Please, κύριε Αφρατήμ. Ξέρετε τι πτυχία έχω εγώ. I'm a doctor of philosophy in counseling psychology from Cambridge State University. <laughs> Φαρεις κατάλαβαμε τι που τους γιατροί από όλα αυτά που είπες. Αχ, σα παρακαλώ, don't confuse the order. Μη ρίχνει τη σάλια ράδα. Συνεργαστείτε επιτέλου. Έμα, ε, γιατρά, εμεί συνεργάζουμε έστει. Εσύ δεν καταλαβαίνει τι συλέμε; Τι μιλάτε δηλαδή. Συλέμη, ότι άξα ότι τα κόψουν τι συντάξει και ανταρριάσκα. Τι τα φτιάξω εγώ, ήστρε, ε. Εγώ έχω υποχρεώσει, έχω κουμουτήρια, έχω να παίρνω ταξίδια με τι φιλνάδε μου, έχω να πάρω να μάκι γκαμπριουλέ. Α, δεν μπορώ τώρα εγώ να ζήσω λιγότερα. Τι τα γέννη, ε, μη λε, να σκάσουν οι μη. Τα ακού, Αγγέλα, τα ακούς. Και εσύ, ούτε τι πουλέ παράδε δεν χαλεύουν να τι πάρει από μένα, να ζήσουμε αντάμα. Αχ, σα παρακαλώ, Μίστερ Μίκα, στάσα ένα λεπτό. Wait a minute, please. Εδώ έχουμε μια πάρα πολύ σοβαρή αποκάλυψη. Ε, αποκάλυψη ήταν και για μένα για τρεπθαρούς ότι ο παντιλή έπαιρνε τις παράδεις και τις έβαζε στην άκρα για να μη φτιάσει καινούργια κουζίνα Κι όντας απέθανε. Είδα τον Τόλιο από την ταβέρνα να αγοράζει καινούργιο πλυντήριο στην συμπολιξέν. Πώς βρε κινθαρίς της παράδεις ο Τόλιος τέτοιους ντολμές απ' ήταν, ε? απ' τον Θκό, που ξημυροβραδιάζονταν όλη μέρα εκεί. Μα ναι, έμπαινε ένα άλλο σπηλάτι στο μαγαζί. Α, mm. εγώ πάντως γιατρέ, να όλα τις τάχα, ε και τα έπιπλα και τα κατσαρολικά τη και την κρυβατοκάμερα τη Απουκαρά και τα ποτήρια τη κρυστάλλινα. Δυο εξάδε παρακαλώ. Και τα ρούχα Ολόκληρη καρταρόπα καινούργια να αγόρασα τα παντρεύκα Οι 142 μέτρα ύφο να χρειάζεται και αγγελά για να ραφτεί. Γιατί είναι και δυο μέτρα, δε. Στου ύψο. Στο, στο φάρτο. Και την είχα κουρώνα. Στο κεφάλαια. στου Στο σκρίνιο. Γιατί στο κεφάλι μην πάθω κανένα φιλικό, κατάλαβε. Και αυτή είναι η άτα τώρα. Αχ, ah, τώρα η πισκρίνιο και τι θυμήθηκα, θα Τι κυρία Φρατή μου, what happened. Κάνετε κάποιον συνειδημό που θα μα βοηθήσει. Ναι, έκανα. Σκέφτηκα πόσο ωραία τυριάζουν κάτι καινούργιε μπιτζάμι που πήρα για τον Παντελή με κάτι πιτσιτάκια που έχω στρωμένα στο σκρίνιου. Γιατί ο Παντελή ήταν πολύ κυμπαρ στα ρούχα. Χάλι βάνει πάντα τα καλύτερα, ε. Γι' αυτό κι εγώ τον έχω πάντα μπιτζαμούνι σε έτοιμη τα πιτσιτάκια. Τον προσέχτη πάνω, έτσι! Ε, πώ, άντρα τον είχα. Και παίρνει και καλή σύνταξη. Εσύ παίρνει καλή σύνταξη. Εγώ δεν βγήκα ακόμα τη σύνταξη. Α, δεν βγήκε. <lasmions> ναι, τότε θα τα ξαναβρεί την μηναγκέλα. Μη σκάι deep. Πού το ξέρει, κύριε Αφρατή μου. Ξέρω εγώ, ξέρω. Ναι, κύριε Αφρατή, θα ήθελα να ξέρω γιατί το λέτε αυτό. Please. Τι να σα πω γιατρέ, η σιώτικη να σου πω, νουρλό αυγό τα πουμίντ. Άσε με τώρα στη σκασίλα μου. Τι σκασίλα έχετε δηλαδή. Κάτσε να σε δείξω ένα καινούριο πιτσιτάκι να μην πει ποιο ταιριάζει καλύτερα με τον παντιλί. Μισό λεπτό να γυρίσουν κάμερα, ε. Α, ah, στόπ, stop, τέλο χρόνου, σώσαμε, finished, over. Πάλι έφυγαν. Εγώ τώρα ποιο να στρώσω.